και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Περνάει αμέσως με την πρώτη μπάλα, έχει περάσει στον τρίτο διάδρομο. Και περνάει αμέσως στον πρώτο. Με την πρώτη μπάλα, δεν το έχει πέσει καθόλου. Περνάει με το πρώτο, κρατάω στα χέρια μου το χρονόμετρο. Αν πρέπει να μπει η μπάλα στο βαθούλμα και να σταθεροποιηθεί. Και μπαίνει η μπάλα. 1 λεπτό, 3 δευτερόλεπτα και 25 εκατοστά. Ρε φίλε, τι έκανες, αγάπη μου, άστο, πάρ' το σπίτι σου. 1 λεπτό, 3 δευτερόλεπτα και 25 εκατοστά. Είναι το ρεκόρ, δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ως χρόνος. Ένα χειροκρότημα πάλι για τον Δημήτρη. Απίστευτο, δεν σου έπεσε ποτέ η μπάλα. Πάρ' την μπάλα σπίτι. Μάλιστα. Μπορείς να κάτσεις. Πραγματικά πώς το έκανες αυτό. Το έχουμε δει τόσες πολλές φορές από τόσους παίκτες. Και έχουμε δει βέβαια χρόνους 3 λεπτά, 3,5, 4 λεπτά, 1 λεπτό και 3 δευτερόλεπτα. Δεν το είχαμε ξαναδεί, είναι το ρεκόρ του Λαβύρινθου μέχρι σήμερα. Λευτέρη, δύσκολο αυτό που έχεις να κάνεις τώρα. Μια χαρά. Θα το παλέψω. Θα βάλω τα δυνατά μου. Λοιπόν, ο Λευτέρης κοιτάει το Λαβύρινθο. Είναι απίστευτο αυτό που έχει κάνει ο Δημήτρης, πρέπει να σου πω τώρα. Δεν έχει πέσει ποτέ η μπάλα, μπήκε κατευθείαν, το έβαλε στο κέντρο και το έβαλε στο βαθούλωμα. Το να κάνεις καλύτερο χρόνο από 1 λεπτό και 3 δευτερόλεπτα... Είναι κάτι απίθανο. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Απίθανο δεν είναι τίποτα στη ζωή. Είναι και απίθανο, γιατί είναι και η πρώτη φορά που το πιάνω. Έχει τρομερές δεξιότητες ο Δημήτρης, έτσι κι αλλιώς, και το έχουμε δει και με τους στόχους και ό,τι πιάνει στα χέρια του το έχει. Να το παλέψω και... Μάλιστα. Λοιπόν, Λευτέρη, μηδενίζω το χρονόμετρο. Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Πέφτει η μπάλα στο Λευτέρη. Πρέπει να βιαστεί ο Λευτέρης. Τελείωσε. Εδώ και πολλή ώρα και αρκετά δευτερόλεπτα έχεις χάσει, νικητής είναι ο Δημήτρης.